They tend to stop. Well, I'm aging. I'm 31. Μεγαλώνω, είμαι ήδη 31. Πες το, εγώ είμαι 44. Δηλαδή μετά θα με βλέπει για μπάζο τελείως. Για ρώτα, τότε είμαι περίεργη. Do you think Anita is ugly? 44 μπάζο, πώς με βλέπεις? You are pretty, you're great. Είσαι πολύ όμορφη. Yeah. Αλλά κοίτα πώς με κοιτάει, θυμμένε. Ναι, αλλά έχει μια άπαξη. Εντάξει. Είσαι πραγματικά πολύ όμορφη. Δεν μας πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Σημασία έχει ότι ο ίδιος είναι υπέρ του εαυτού του. Και εμείς μπορούμε να είμαστε υπέρ του, αλλά ο ίδιος είναι υπέρ του εαυτού του. Αυτό έχει σημασία. Λέει πάντως ότι είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς γερνάει. Οπότε έχει βρει αυτός παιδιά ενδιαφέρον στη ζωή του. Αυτό είναι το έργο του. Ναι, ζει το όνειρό του. Οκ, Ροντρίγκο, I'm very. Πώς το λένε, happy to meet you. Lovely to meet you. Thank you to come here. Και εγώ το ίδιο. Ευχαρίστησή μου. Με τρόπο πάρτονε σιγά σιγά γιατί δεν την έχει καταλάβει ότι από πού θα πάει η Ελένη μου. Thank you very very much. Thank you. Thank you. Lovely to meet you. Thank you very much. From London here. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Bye. Bye bye. Bye. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ανιτά, να διαβάσω ένα mail που μας ήρθε από ένα τηλεθεατή και το βρίσκω πολύ εύστοχο με αφορμή τον Ροντρίγκο. Αυτό ήταν η φράση της χρονιάς που ελέγχθηκε από έναν Βραζιλιάνο νομπελίστα ογκολόγο γιατρό και λέει: στο σημερινό κόσμο επενδύονται 5 φορές περισσότερα για φάρμακα για την αντρική ανικανότητα και τη σιλικόν για γυναίκες από ό,τι για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ. Είναι και η μέρα του Αλτσχάιμερ σήμερα. Mm. Σε μερικά χρόνια θα έχουμε ηλικιωμένες με μεγάλα στήθη και ηλικιωμένους με σκληρό πέος, αλλά κανένας από αυτούς δεν θα θυμάται σε τι του χρησιμεύει. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Ναι, ναι. 140.000 Έλληνες. Το ξέρω πάρα πολύ καλά εγώ προσωπικά. Τι να πούμε, τι είναι το Αλτσχάιμερ, ξέρουμε όλοι. Είναι ένα είδος άνοιας. Είναι. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα, ας ελπίσουμε ότι είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι το έχουν χάσει σιγά σιγά το μυαλουδάκι τους. Το λέω με πόνο ψυχής γιατί συμβαίνει στην οικογένειά μου. Και θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό μακάρι περνώντας τα χρόνια να αρχίσουν να φέρνει κάτι επιστήμη γιατί για τη συγκεκριμένη ασθένεια